Βγήκατε με ελικόπτερο. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν τα συναισθήματά σας. Α, ήταν τρομερή εμπειρία. Ο Λεωνίδας είχε γαντζωθεί πάνω μου, έκλαιγε σαν μικρό κουτάβι, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Ο Πάνος μπροστά, αγέροχος, σαν βουνό, έβγαζε φωτογραφίες, σήκωνε τα χέρια ψηλά, φώναζε. Εξαιρετική εμπειρία, βέβαια έχω ξαναμπεί σε ελικόπτερο, και εγώ και ο Σωτήρης, στο πρώτο MasterChef. Αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό, γιατί αυτό ήταν σήμερα στρατιωτικό ελικόπτερο, ήταν το Huey, από αυτά που είχαν και στο Βιετνάμ. Έμαθα, δεν θα πω από πού, ότι φοβηθήκατε λίγο μέσα στο ελικόπτερο, ισχύει. Εγώ. Ναι. Όχι, εγώ ήμουνα μια χαρά άνετος και υπήρξε μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί ο Σωτήρης είχε γαντζωθεί επάνω μου και έκλαιγε σαν μικρό κουτάβι. Εσείς τραβήξατε φωτογραφία? Εγώ δεν τράβηξα καμία, γιατί όχι ότι φοβόμουν, δεν είχα το κινητό μαζί μου. Δεν είχα το κινητό μαζί μου. Θέλω να μου πεις αν πέρασες καλά σήμερα με τη δοκιμασία αυτή την πολύ ιδιαίτερη. Πέρασα καταπληκτικά και ενθουσιάστηκα σε υπέρτατο βαθμό, γιατί δεν περίμενα ούτε αλεξιπτωτιστές, ούτε επιδείξεις με τα ελικόπτερα. Ήταν πραγματικά κάτι απίστευτο. Αγχώθηκες όταν προσθέθηκαν 30 παραπάνω μερίδες? Γενικά οι κριτικοί δεν αγχώνονται, οπότε δεν αγχώθηκα καθόλου, γιατί έχω συνηθίσει από πολλά τα άτομα και στα ξαφνικά, οπότε τι να μου κάνουν πλέον 30 άτομα. Στην Κρήτη έτσι ερχόσαστε, επίσκεψη ξαφνικά. Ξαφνική επίσκεψη, πας και έρχονται 15 νοματέοι, 20-30. Η σημερινή δοκιμασία ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια, πραγματικά για μένα προσωπικά, ήταν μια έκπληξη που δεν έχω πάει ποτέ στρατό. Μέσα στο σπίτι, ποιος κάνει την πιο πολύ φασαρία? Δεν επικρατεί μεγάλη φασαρία στο σπίτι και έχουμε βρει έτσι και τους προσωπικούς μας χώρους για να πηγαίνει καθένας και να απομονώνεται λίγο, να ησυχάζει. Εσένα σε αφήνω να κοιμηθείς, εντάξει, όλα, κομπλέ. Εγώ ναι, κοιμάμαι, απλά σηκωνόμαστε νωρίς. Εγώ με τον Χρήστο, ο Χρήστος σηκώνεται 5.30, εγώ κάτι 7, είμαστε όρθιοι. Η Γιάννα που αποχώρησε σου λυπεί? Η Γιάννα ήταν η μαμά του σπιτιού. Λείπει σε όλους, νομίζω. Εγώ την είχα και απέναντι στο δωμάτιό μου, με ξυπνούσε το πρωί, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει κάποιος που πιστεύεις ότι μαγειρεύει καλύτερα από σένα και τον φοβάσαι λίγο? Δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι κάποιον μαγειρικά. Θεωρώ ότι είμαι λίγο σε έναν αρκετά εντάξει επίπεδο σχέση με τους υπόλοιπους. Πες μου, ποιος είναι ο πιο ήρεμος? Αυτός που είναι σαν να μην ακούγεται, σαν να μην υπάρχει μέσα στο σπίτι. Ο Χαράλαμπος είναι ήρεμος. Τον έχουν και στο δωμάτιο, είναι ήσυχος, κάθε εκεί διαβάζει. Δεν ροχαλίζει? Μα όχι, όχι. Δεν ροχαλίζει. Ναι. Εγώ ροχαλίζω καμιά φορά. Η Γιάννα σου λείπει που αποχώρησε? Λείπει από το σπίτι η Γιάννα, γιατί η Γιάννα η φωνή της ακουγότανε. Ποιον θεωρείς καλύτερο μάγειρα αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι? Πιστεύω ότι ο Πανούλης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πολύ μπροστά. Γενικά τον ανεβάζουν και πολλοί κριτές γιατί κάνει ωραία φαγητά. Πιστεύω ότι είναι ο Χρήστος, ο Τάσος, η Ιωάννα. Ποιον άλλον ξεχνάω? Έχει κανένα δύο ακόμη θα είναι, αλλά εντάξει. Με ποιον έχεις έρθει πιο κοντά από τα παιδιά? Εγώ προσωπικά σαν Χρήστος, από τις πρώτες επαφές που έκανα και πριν να μπούμε στο σπίτι, μαζί με το φίλο μου τον Παντελή, τον Καλύμνιο, είμαστε και στο δωμάτιο μαζί. Ροχαλίζει? Εντάξει, ιδιαίτερη συγκατοίκηση. Δηλαδή? Είναι αυτό που λέμε τα ετερόνυμα έλκονται, έτσι ακριβώς είμαι και εγώ με τον Παντελή, γενικότερα. Πώς είσαι, κουρασμένος? Ήταν μια πάρα πολύ κουραστική δοκιμασία, αλλά νομίζω ότι ευχαριστηθήκαμε όλοι. Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο, που δεν είσαι σπίτι σου? Εντάξει, δεν δυσκολεύομαι ιδιαίτερα με τον εγκλισμό. Πώς πέρασες με τη σημερινή δοκιμασία? Ήταν κάτι καινούριο για μένα. Μ' άρεσε πάρα πολύ που βλέπαμε τους αληξιπτωτιστές να πέφτουν κάτω στο έδαφος. Είχε και γυναίκες? Στην ομάδα μου είχαμε μία γυναίκα, ναι. Όχι στην ομάδα σου, αληξιπτωτιστές. Α, δεν είδα, δεν ξεχώρισα το φίλο. Τι σου λείπει από το σπίτι σου? Η οικογένειά μου. Το προσωπικό σου χώρο? Το βιολί μου. Δεν ήξερα να σου φέρω ένα.